τότε δεν είχαμε δει μια παρόμοια εικόνα σαν και αυτή που είδαμε πριν από λίγο. Μια αξιωματική αντιπολίτευση που να έχει κρίση προσανατολισμού. Ειλικρινά πρέπει να αποφασίσετε τελικά ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε πρώτα απ' όλα στους δικούς σας ανθρώπους. Είναι απορίας άξιων. Πώς δύο μεγάλα κόμματα, σας παρακαλώ. Είναι απορίας άξιων. Δεν θα μιλάμε. Θα με αφήσετε. Δεν σας τιμάει αυτό. Αλλά είναι απορίας άξιων. Πώς δύο μεγάλα κόμματα που μετά τη μεταπολίτευση το ένα συμπλήρωνε το άλλο, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, πάθανε τόσο μεγάλη ζημιά και δεν υπάρχει μία λέξη αυτοκριτικής. Καλά, δεν αναρωτιέστε πώς τελικά, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τέτοιες δυνάμεις που σας στηρίζανε, φτάσατε να είστε αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Βεβαίως, επιτρέψτε μου. Εμένα να σας πω κάτι, κυρία Βούλτεψη, τι μου θυμίζετε, αυτόν ή αυτήν η οποία έχει πάθει ερωτική απογοήτευση. Μας λέγατε πριν τις εκλογές, ψηφίστε κάτι να σωθεί η χώρα. Και τώρα έρχεστε και αλλάζετε ό,τι υποστηρίζατε πριν από τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν είναι πραγματικά μια κρίση ταυτότητας, τι είναι? Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Άκουσα και τον πρώην Υπουργό Εργασίας χθες να χύνει πραγματικά κροκοδίλια δάκρυα. Ποιος μιλάει? Αυτοί που με βίαιο τρόπο κατέβασαν τα 751 στα 586, αυτοί που θέσαν το θέμα των ομαδικών απολύσεων, αυτοί που καταλήστεψαν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, αυτοί οι οποίοι διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις. Και κάτι άλλο, κύριε Μημαράκη, κατανοώ απόλυτα γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τον Πρωθυπουργό όταν μιλάει για την τραπετσόνα και για το κερατσίνι. Είναι απολύτως κατανοητό. Δεν φτάνουνε. Οι κεραίες σας δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Το κατανοώ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ειλικρινές από μεριά σας και αρκετά αποκαλυπτικό για το κοινωνικό πρόσημο του χώρου σας. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Να ξέρετε ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Υπάρχουν συμφέροντα που τα εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Και εμείς είμαστε ταγμένοι με τον κόσμο της εργασίας. Εσείς είναι γνωστό ποιους υπηρετείτε και από πού προέρχεστε. Θα σας πω. Εμείς... Θα προτιμούσα όλα αυτά τα χαμόγελα και τις παρεμβολές να τις έβλεπα σε μία έτσι προσπάθεια να μπορέσετε να καταθέσετε έστω τις δικές σας προτάσεις. Δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Εμείς γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες οδηγηθήκαμε σε αυτή τη συμφωνία. Και το είπαμε στον ελληνικό λαό. Και είναι η μεγάλη μας διαφορά αυτή. Ότι εμείς πριν υπογράψουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία, την παρουσιάσαμε στον κόσμο και είχαμε το σθένος, το δημοκρατικό σθένος, να τον καλέσουμε να μας κρίνει. Εσείς κρυφτήκατε. Αλλά προσέξτε να δείτε. Διακόπτετε συνέχεια και μου χαλάτε τον ηρμό. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο δρόμος... Θα τελειώσω και έτσι θα απαλλαγείτε κι εσείς από το να με ακούτε. Αφήστε με λίγο. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο δρόμος αυτός που επιλέξαμε είναι δύσκολος. Δεν είναι ο δρόμος της φυγής. Είναι ο δρόμος της πάλης. Και αυτή η πάλη θα έχει αποτελέσματα όσο θα μας δείχνει εμπιστοσύνη ο κόσμος. Γνωρίζουμε ότι είναι μια πορεία με αντιφάσεις. Αλλά ποτέ δεν θα πάψουμε να εμπνεόμαστε από τις μεγάλες αξίες της αριστεράς. Από τα ιδανικά της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.